Σκηνικό ρήξης Δύσης και Ρωσίας με αφορμή την Ουκρανία πλανάται στον ορίζοντα και οι απειλές αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, κάτι που δεν είναι καλό για την παγκόσμια ειρήνη. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ απείλησε πριν λίγο τη Μολδαβία ότι η απειλή της ασφάλειας των ρωσικών στρατευμάτων στην περιοχή της Υπερδνηστερίας κινδυνεύει να προκαλέσει στρατιωτική αναμέτρηση με τη Μόσχα. Εν τω μεταξύ, το ρωσικό πολεμικό ναυτικό απειλεί την Δύση ξεκάθαρα με εκτόξευση από υποβρύχιο K-321 Belgorod ενός μη επανδρομένου οχήματος όπλου με την ονομασία Poseidon. Πρόκειται για το απόλυτο όπλο στα χέρια του Ρώσου Προέδρου με το οποίο απειλούνται δυτικές μεγαλοπόλεις. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρόκειται να εκτοξεύσει ένα νέο υποβρύχιο μη επανδρομένο όχημα το οποίο είναι ικανό να μεταφέρει πυρηνικά, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν ραδιενεργό τσουνάμι, αναφέρει ο Βρετανικός τύπος. Η Ρωσία συνεχίζει να αναπτύσσει προηγμένα όπλα, καθώς τα προβλήματα στην Ουκρανία συνεχίζονται πέρα των 6 μηνών. Το ρωσικό πολεμικό ναυτικό του δεν διαθέτει αξιόπιστα αεροπλανοφόρα και γι' αυτό προσπαθεί να τα αναπληρώσει με μια ισχυρή υποβρύχια δύναμη με τους πιο σύγχρονους πυράβλους. Το K-329 Belgorod είναι ένα υποβρύχιο ταχείας επίθεσης και διαθέτει κατευθυνόμενους πυράβλους κατηγορίας Oscar 2. Είναι το μεγαλύτερο που κατασκευάστηκε εδώ και 30 χρόνια, ενώ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό σε εκδήλωση στο Σεβεροντνίσκ στις 8 Ιουλίου. Αυτή τη στιγμή έχει ανατεθεί στη Ρωσική Κεντρική Διεύθυνση Έρευνας Βαθέων Θαλασσών να υλοποιηθούν διάφορες δοκιμές, οι οποίες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Το ρωσικό υποβρύχιο είναι σε θέση να μεταφέρει τη σχεδιαζόμενη τορπίλη με πυρηνικά όπλα με την ονομασία Poseidon, με 6 από αυτές να τοποθετούνται σε αυτό. Η τορπίλη περιγράφεται από ορισμένους ειδικούς ως το απόλυτο όπλο που φοβάται περισσότερο το αμερικανικό ναυτικό. Τα ρωσικά ειδησιογραφικά πρακτορία έχουν περιγράψει το μη επανδρομένο υποβρύχιο όχημα Poseidon ως ικανό να σβήσει τη Βρετανία από τον χάρτη με ένα ραδιενεργό τσουνάμι, αναφέρει η ιστοσελίδα 1945. Το όχημα όπλο έχει μήκος 80 πόδια και μπορεί να ταξιδέψει με αναφερόμενη ταχύτητα 108 κόμβων, φτάνοντας σε βάθος 3.200 ποδών. Εικάζεται επίσης ότι έχει απεριόριστη εμβέλεια και μπορεί να προκαλέσει υποβρύχια έκρηξη 2 μεγατόνων. Ωστόσο λέγεται ότι είναι ακόμη μερικά χρόνια μακριά από την ανάπτυξη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.